Καλημέρα κύριε Σοφιανέ. Γιατί κακό είναι. Καλημέρα κύριε Χατζή και κύριε Βερίκη. Ναι. Τώρα τι, η διαδήλωση τι, με τα παιδεία, τι γίνεται εδώ, με τα θέματα του κορονοϊού, μας βασανίζουν, τι θα κάνουμε. Νομίζω ότι η κυβέρνηση βασανίζει ένα λαό εδώ και ένα χρόνο με την διαχείριση της πανδημίας. Τι να κάνει δηλαδή, να σκοτώσει τον ιό, ανακαλύπτει, με νουφέκια, ανακαλύπτει ο Πρωθυπουργός μετά από ένα χρόνο ότι υπάρχει ναι. πρόβλημα στους χώρους δουλειάς. Ναι. Δεν βλέπει το πρόβλημα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν βλέπει το γεγονός ότι μέσα σε αυτή τη χρονιά το μόνιμο προσωπικό στα νοσοκομεία μειώθηκε κατά 2,5%, ενώ αυξήθηκε κατά 6% αυτή τη χρονιά το προσωπικό στην αστυνομία, και φέρνει για ψήφιση σήμερα στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο για το οποίο θα δώσουν λόγο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην επαρχία που θα το ψηφίσουν, γιατί οδηγεί σε κλείσιμο κυριολεκτικά πανεπιστημιακά τμήματα σε όλη την Ελλάδα, αποκλείει από τα πανεπιστήμια χιλιάδες μαθητές, ενώ διώχνει φοιτητές οι οποίοι δουλεύουν από τα αμφιθέατρα. Λοιπόν, ένα λεπτό, να αναδείξουμε το τι παιχνίδι παίζει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Κατά τη δική σας ιδεολογική και πολιτική αντίληψη, και το βέβαια, παιχνίδι επίσης που γιατί παίζεται. Είστε κομμουνιστές εσείς, δεν είστε. Και το παιχνίδι επίσης που παίζεται, κύριε Χατζή, να εντάξουν σε μια ψευδεπίγραφη δικοματική κόντρα τα ρίσκα του Τσίπρα και τα τραπεζώματα του Μητσοτάκη στην Ικαρία, την αντίδραση χιλιάδων φοιτητών, οι οποίοι στο δρόμο κυριολεκτικά δείχνουν. Ένα λεπτό. Δείχνουν, και να τελειώσω με αυτό, παρακαλώ, να ολοκληρώσω με αυτό. Δείχνουν τέλεια, ότι αυτά που θα ψηφίσουν σήμερα θα προσπαθήσουν να τα εφαρμόσουν και θα μείνουν στα χαρτιά. Μάλιστα. Ένα λεπτό τώρα. Σε μια αστική δημοκρατία διατυπώνετε εσείς ορθά, κατά τη γνώμη σας, και το δικαίωμά σας είναι, είστε κοινοβουλευτικό κόμμα άλλωστε, έχετε εγκαταλείψει τις παλιές απόψεις. Διατυπώνεται μια αντίληψη, μια άποψη η οποία στηρίζεται σε μια ιδεολογική σας φόρμα και σε μια πολιτική σας πρακτική. Δεν έχουν ψηφίσει εσάς οι Έλληνες για να κυβερνήσετε, ούτε για να κάνετε νομοσχέδια για την παιδεία. Ψηφίσανε την άλλη φορά το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία, παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ. Αυτοί λοιπόν θα νομοθετούν και αυτοί θα φέρουν τα νομοσχέδια με βάση το σχεδιασμό που πήγαν στις εκλογές και τις κερδίσανε. Και η πλειοψηφία νικάει. Ωραία. Έτσι. Ολοκληρώσατε. Δεν είναι έτσι αυτό που λέω. Είναι λάθος. Ναι, κάνω κάπου. Εγώ κρατάω. Βάζω κάπου. Λέτε, κρατήστε κι εσείς αυτό που λέμε κι εμείς. Ότι το δίκαιο κρίνεται και στους δρόμους. Ότι το δίκαιο απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία, γιατί δεν αμφισβητείται αυτά που λέω, με σχήματα περί της αστικής δημοκρατίας και με παλιότερες λέτε θέσεις που εμείς έχουμε καταλήψει, δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε, πάντως υπάρχει ένα διατάφτα. Και το διατάφτα είναι ότι αυτή η κυβέρνηση, κύριε Χατζή, πρώτον έχει κλείσει ένα λαό εδώ και ένα χρόνο. Έχει κυριολεκτικά αφήσει το δημόσιο σύστημα υγείας, έχει κοφεύσει σε αιτήματα, άνοιξε την Ελλάδα στους τουρίστες και έφερε το δεύτερο κύμα και έχει το θράσος να κουνάει το δάχτυλο σε ένα κόσμο που αντιδρά, γιατί τα παιδιά του θα μείνουν έξω από τα πανεπιστήμια, γιατί τα παιδιά του εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν μπει σε ένα αμφιθέατρο και φυσικά προσπαθεί να ντύσει με ένα πλέγμα καταστολή στη λειτουργία των πανεπιστημίων. Ναι, αλλά αυτό συμβαίνει είναι σε ντροπή, άλλες λοιπόν. Χώρες. Όχι, σωστά, είναι ντροπή, σωστά. Κύριε Χατζή. Ακούστε, αυτό με τις άλλες χώρες και τις συγκρίσεις. Εμείς έχουμε μόνο. Ζούμε μόνοι μας στον κόσμο. Εμείς αυτές οι συγκρίσεις οι μακάβριες, ότι εμείς έχουμε μόνο 6.000 νεκρούς. Δεν είπα αυτό εγώ. Σε ποιους αναφέρονται. Είναι νεκροί αυτοί. Κύριε Σοφιανέ, εγώ δεν είπα αυτό. Και είναι νεκροί από τα αποτελέσματα μιας πολιτικής. Δεν είπα αυτό. Δεν έκανα αυτή τη σύγκριση. Και εμάς δεν μας ενδιαφέρει λέω. Αν στην γειτονική όμως χώρα έχουμε 7.000 νεκρούς. Έχουμε 6.000 νεκρούς όταν η Ελλάδα μηδένισε, μηδένισε τα κρούσματα τις αρχές του καλοκαιριού. Ένα λεπτό. Ας υποθέσουμε ότι όλα αυτά που λέτε εσείς, κάνουμε μια υπόθεση εργασίας τώρα για να συνοηθούμε. Είναι άριστα. Μπράβο σας και συγχαρητήρια και όλα και ωραία και αυτή η κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια, αυτό, τα σχολεία, μπυρι-μπύρι, όλο αυτό. Ρωτάω ευθέως. Μπροστά σε μια τέτοια παγκόσμια πανδημία,
Εσείς δηλαδή τι θα κάνατε? Δεν θα εμείς τα κλείνατε? Λοιπόν, δεν θα λοιπόν, τα κλείνατε? Λοιπόν, τι θα κάνατε λοιπόν κύριε Σοφιανέ? Να σας πω κύριε Χατζή τι θα κάναμε. Όχι αυτά θεωρία, που όχι θεωρία, αυτά, όχι θεωρία. Όχι στην πράξη, στην πράξη. Μη μου, ακούστε μη λοιπόν, με έχετε τώρα λίγο υπομονή να ακούσετε. Εγώ υπομονή σας ακούω τόσα ακούστε, χρόνια λοιπόν, από το σχόλιο που πηγαίναμε μαζί, ναι, αυτά μου λέτε. Ακούστε λοιπόν κύριε Χατζή, από τον Μάρτιο προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα. Μέτρα που έπρεπε να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Να επιτάξει όλο τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Να υποτάξει, να επιτάξει όλους τους ιδιώτες γιατρούς. Όταν λέμε ότι έχουμε έκτακτες συνθήκες, σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες λοιπόν φτιάχνουμε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Μεγαλώνουν οι κλίνες, μεγαλώνουν οι ΜΕΘ, μεγαλώνουν οι γιατροί. Θα πούν όμως ότι αυτό έχει γίνει. Αυτά δεν τα κάναν. Δεν τα έκαναν. Ποιο είναι το επιχείρημα που μας ξανακλίνουν σε καραντίνα? Ότι δεν αντέχουν τα κρεβάτια. Υπάρχουν χιλιάδες κρεβάτια στις ιδιωτικές κλινικές στην Αθήνα. Υπάρχουν χιλιάδες θέσεις σε εργαστήρια. Είπε χτες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, ότι δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει κόσμος. Αυτά είναι παραμύθια. Αυτά είναι παραμύθια, γιατί τα αποτελέσματά τους, σας ξαναλέω, είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορεί στον χρόνο της πανδημίας το προσωπικό, οι μόνιμοι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας να έχουν μειωθεί μέσα σε ένα χρόνο κατά 2,5% και να έχει αυξηθεί κατά 6% η αστυνομία, οι εργαζόμενοι στην αστυνομία. Δεν μπορεί να κρατάνε ένα χρόνο κλειστά τα πανεπιστήμια, να μην έχουν για 2 έτη. Ουσιαστικά σε μια τετραετή φοίτηση, 2 χρόνια οι φοιτητές δεν έχουν διαζώσει τη διδασκαλία. Γιατί δεν κάνουν προσλήψεις, γιατί δεν προχωρούν σε αποστασιοποίηση. Πώς αξιοποίησαν το καλοκαίρι για να ανοίξουν τα σχολεία? Όταν λέγαμε για 15 μαθητές ανά τάξη, λέγανε ότι αυτά δεν γίνονται. Τώρα τα κλείνουν και τα ανοίγουν και τα ξανακλείνουν. Αυτές οι εγκληματικές ευθύνες θα αποδοθούν, κύριε Χατζή. Βεβαίως θα αποδοθούν. Όσο και αν κουνάει το δάχτυλο η κυβέρνηση και όσο και αν προσπαθεί να κλείσει την αντιπαράθεση μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη. Όταν πηγαίναμε, κύριε Σοφιανέ, και εσείς και ο άλλος ο συμπατριώτης μου από το ΚΚΕ, εκείνο το παλιοαμφιθέατρο στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, και αυτό, μας αφήνατε να μιλήσουμε. Τώρα δεν μας αφήνετε και καθόλου. Όχι, ρετάκι. Ερώτημα υπάρχει, κύριε Χατζή, να απαντήσω. Υπάρχει ερώτημα. Βεβαίως. Μου λέτε τώρα δηλαδή ότι θα πηγαίναν 15 άνθρωποι στη... πώς το πάτε, στην τάξη. Στην τάξη, ναι. Ναι, μάλιστα, γιατί. Ναι, όχι. Εγώ να πάνε και 4, δεν είναι ο κανένας. Όχι, 15 να πάνε, εμείς λέμε, όχι 4. Εγώ να πάνε και 10, να είμαι και πιο λάντζ. Σε ποιες τάξεις να πάνε? Που να βρεθούν τα κτίρια αυτά, να ετοιμαστούν μέσα σε... Κύριε Χατζή, μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Σοβαρά μιλάω. Σε έκτακτες συνθήκες. Όχι, σοβαρά μιλάω, κύριε Σοφιανέ. Ακούστε λοιπόν, σε έκτακτες συνθήκες διαμορφώνεις ένα σχεδιασμό, αξιοποιείς κτίρια που υπάρχουν. Τα πανεπιστήμια έχουν τεράστια ακίνητη περιουσία και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και θα αρχίζατε μετά. Τα κάνανε πρόχειρα. Δεν έχουν στρανία. Θα αρχίσατε άλλη γκρίνια μετά. Αφού τα ξέρετε τώρα. Να μην μιλάμε. Εγώ είμαι εναντίον. Από τη συνάντηση, ακούστε κύριε Χατζή. Όποιος δεν θέλει να υπηρετήσει μια πολιτική για τα συμφέροντα του λαού και θέλει να δίνει εκατομμύρια, μία στην Αιτζίαν και μία από εδώ και από εκεί, λέει πολλά. Από τη συνάντηση με τον κύριο Δημόπουλο, τον Πρίτανη του Πανεπιστήμιου του Καποδιστριακού, μας και ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις για να λειτουργήσουν άμεσα τα εργαστήρια στα πανεπιστήμια. Μάλιστα. Για να γίνουν οι εκπαιδευτικές διαδικασίες σε μια σειρά τμήματα. Μάλιστα. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να κλείσει τα πανεπιστήμια έως τον Ιούνιο και ταυτόχρονα εισαγάγει ένα σώμα με 30 εκατομμύρια για αστυνόμευση των κλειστών πανεπιστημίων. Ναι, αλλά τώρα είσαστε είναι εγκληματική η πολιτική. Μα είσαστε αντιφατικός. Μα δεν είναι η διαλεκτική σκέψη αυτή η οποία διατυπώνεται. Είστε αντιφατικός. Νωρίτερα μου λέγατε ότι μία τα ανοίγει τα σχολεία, μετακλίνει. Τι θέλει να τα ανοίξει, να τα κλείσει τέλος πάντων? Να πάρει τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Εντάξει, να πάρει τα μέτρα κάτι, τα οποία προτείνονται. Να πάρει τα μέτρα τα οποία προτείνονται, να αξιοποιούσε το καλοκαίρι, να αξιοποιούσε ακόμα αν θέλετε και την περίοδο Νοέμβρη-Γενάρη που ήταν κλειστά τα σχολεία, για να υπάρξει αποστασιοποίηση, για να υπάρχει κοινότητα με τεστ, για να υπάρχουν απολυμάνσεις, για να υπάρχουν όλα αυτά που δεν κάνουν. Τέλος πάντων, για όλα αυτά τα οποία δεν κάνουν και κυριολεκτικά έχουν αφήσει αμόρφωτο την πλειοψηφία των παιδιών μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας σε αυτό. Σε αυτό θα συμφωνήσω, θα συμφωνήσω. Όμως, επειδή όπως ξέρετε και είστε και άνθρωπος του κόσμου, δεν είστε κλεισμένος σε ένα κλουβί κομματικό, επειδή ξέρω ότι εργάζεστε, ότι είστε ένας άνθρωπος που είσαι μες στην κοινωνία,
Σας ρωτάω το εξής. Αυτά τα έκανε η Ισπανία, τα έκανε η Πορτογαλία, τα έκανε η Αγγλία, τα έκανε η Γερμανία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να είναι επιχείρημα, κύριε Χατζή. Όχι, ρωτάω. Είναι επιχείρημα ότι 2.500 λεωφορεία ιδιωτικά τα οποία σαπίζουν δεν επιτάσσονται για να υπάρχει αποσυμφόρηση στα μέσα μεταφοράς. Είναι επιχείρημα αυτό που μου λέτε. Είναι επιχείρημα ότι πληρώνουμε ακόμα 40 και 50 ευρώ στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για τα τεστ. Είναι επιχείρημα ότι υπάρχουν χιλιάδες κλίνες στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν εντάσσονται σε ένα κεντρικό σχεδιασμό. Ναι, αλλά αυτό μα δεν είναι μόνο εντατική θεραπεία. Δεν μπορεί να σε βάλει μέσα. Μα σοβαρά μιλάμε. Όχι, τώρα, άλλο λέω δωμάτιο. Εδώ υπάρχουν. Σε έκτακτες συνθήκες διαμορφώνεται ένα κεντρικό σχέδιο, ναι. Ένας πανεθνικός σχεδιασμός, ναι. Μεγαλώνουν οι κλίνες, μεγαλώνουν οι ΜΕΘ, ναι. Μεγαλώνει το προσωπικό με επιτάξεις για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Αυτό το επιτάξεις δεν μου αρέσει. Εμένα σαν φράση... Εσάς δεν σας αρέσει, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εδώ στο θριάσιο πεδίο το υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες του 18ου αιώνα. Δύο αιώνες παλιές βιομηχανίες. Οι οποίες, κύριε Βερίκη, είναι ανεξέλεκτες. Δεν κάνουν τεστ. Δεν παίρνουν να κάνουν τεστ. Τεστ στο προσωπικό στο τους. Rapid, αυτό που στο rapid, ρε παιδί μου, δεν τους κάνουν. Εδώ πρέπει να σας πω κάτι, αν μου το επιτρέψετε, ότι εμείς εδώ σε αυτό το μαγαζί που εργαζόμεθα, γιατί είναι δύο κανάλια εδώ, όπως ξέρετε, είναι ο Στάρο Αλφα και είναι και τα ραδιόφωνα. Είπα και 7-8 ραδιόφωνα είμαστε εδώ. Αλλά εμείς το παρακάνουμε. Εμείς εντάξει, το έχουμε και παρακάνει. Τώρα κάθε τρεις μέρες κάνουμε τεστ. Αλλά εάν θέλει ο επιχειρηματίας. Είτε είναι καπιταλιστής. Όχι, αλλά χρειάζεται και είτε πίεση. Είτε είναι καπιταλιστής, είτε δεν είναι. Κάνει τη δουλειά του σωστά. Τι να πει αν θέλει, κύριε Χατζή. Τι πάνε να πει αν θέλει. Άμα είναι σοβαρός, σου λέω. Μα σε συνθήκες που η κυβέρνηση κουνάει το δάχτυλο και μιλάει για ατομική ευθύνη, το αφήνει στο αν θέλει. Δεν υπάρχουν ατομικές ευθύνες. Δεν υπάρχουν ατομικές ευθύνες. Δεν υπάρχουν ατομικές ευθύνες. Ατομικές υπάρχουν. Τάκη, μην είναι. Δεν μπορούμε να. Δεν μπορείτε, κύριε Χατζή, σε συνθήκες πρωτόγνωρες που ζούμε πανδημία, να αφήνετε στην καλή θέληση του εργοδότη να δημιουργήσει όρους υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Εννοείται, αν τους το επιβάλλουν. Αυτό σωστό είναι. Αποφασίσανε το lockdown και σήμερα το πρωί δεν υπήρχε στον προαστιακό ένας έλεγχος να γίνει όσοι μπήκαν. Μπήκανε χτες και προχτές, άλλοι τόσοι μπήκαν και σήμερα για να πάνε στο τριάσιο. Γιατί πυκνώσαν τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια, πήραν κανένα μέτρο. Γιατί έχεις και ένα αμάξι να τα βάζεις παραπάνω. Αλλά εδώ ένα θέμα εγώ θα συμφωνήσω, με δύο θέματα θα συμφωνήσω μαζί σας. Πρώτον, ότι στις επιχειρήσεις έπρεπε αυτό να γίνει υποχρεωτικό, αυτό που είπατε. Και ακόμα δεν είναι υποχρεωτικό. Ορίστε. Και ακόμα δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι, ναι, έπρεπε να γίνει υποχρεωτικό, λέω. Αυτό λέω. Ναι, και είμαστε στον ένα χρόνο από την πανδημία. Ναι, έπρεπε να είναι υποχρεωτικό αυτό. Εδώ βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό. Το κάνει η δική μας επιχείρηση, γιατί η δική μου, του κ. Βαρδινογιάννη, το κάνει επιτακτικά και με πολύ μεγάλα μέτρα ασφαλείας. Σε αυτό συμφωνώ. Έπρεπε να γίνει υποχρεωτικό, δεν έπρεπε να μπαίνει εργαζόμενος αν δεν έκανε το τεστ. Και δεύτερον, σε αυτό που συμφωνώ είναι στα σχολεία και στα πανεπιστήμια που έχουν μείνει τα παιδιά εκτός. Έπρεπε εκεί πέρα να έχουν μια διαφορετική πολιτική. Σε αυτό και στα μέσα μαζικής μεταφοράς να συμφωνήσουμε. Δεν υπάρχουν εκεί, δεν συμφωνώ. Προσλήψεις γιατί... στην υγεία πρέπει να συμφωνήσουμε. Εκεί, κάνανε και προσλήψεις, εντάξει. Δεν... Τι προσλήψεις, μα τώρα. Τι θέλει να σου πάρει τη μισή Ελλάδα, να την κάνει. Επειδή δεν θέλω να αδικώ το Χατζή. Κύριε Σοφιανέ, επειδή δεν θέλω να τον αδικώ και επειδή τον αδικεί. Και ο τρόπος του πολλές φορές και με εσάς που μιλάει, που νομίζει ότι έχουμε κάνει εμείς εδώ αγώνα για τους νοσηλευτές, για να μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Που δηλαδή... Δεν τον έχει κάνει άλλος τον αγώνα αυτό. Κανένας. Έχουμε σκοτωθεί 100.000 φορές με κυβερνητικούς βουλευτές και θα σκοτωθώ μέχρι να πεθάνω. Για να πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Το αυτονόητο, στο αυτονόητο δηλαδή. Και δεν θέλουν χειροκροτήματα, λεφτά θέλουν. Όπως επίσης έχουμε πει, κυρία Σοφιανέ, εμείς εδώ που υποστηρίζουμε την αστική δημοκρατία, διότι δεν συμφώνησα τώρα, κύριε Χατζή, η αστική δημοκρατία δεν είναι λόγια, είναι πράξη. Είναι πράξεις, εικόνα βέβαια. Που βλέπουμε. Ναι, γιατί εγώ ήμουν διαφωνούσα και με τον σοσιαλιμπεριαλισμό τη Σοβιετική Ένωση παλιά. Θέλω να πω, έχουμε πει, ο γιατρός δεν μπορεί να παίρνει 1.200 ευρώ, κύριε. Ο γιατρός πρέπει να πάρει λεφτά, να γυρίσει τα παιδιά μας απ' έξω που έχουν πάει στο εξωτερικό. Τα έχουμε πει αυτά. Επειδή αναφέρεσαι στους γιατρούς, δεν συμφωνούμε σε αυτό.
εμείς να βάλουμε ξανά ότι... Συμφωνήστε και εσείς κάπου, εγώ συμφώνησα σε δύο. Η Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών Γιατρών με γράμμα της προχτές στον Πρωθυπουργό έβαλε ναι. συγκεκριμένα θέματα. Ναι. Ξέρετε ότι η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών Μάλιστα. δεν είναι συνομιλητής. Δεν θέλει να συνομιλά το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση με τους νοσοκομειακούς γιατρούς. Γιατί? Και όχι μόνο δεν θέλει να συνομιλεί μαζί τους, Γιατί? Αλλά αντίθετα παίρνει και μέτρα εναντίον τους. Έχουμε δικαστικές παρεμβάσεις ενάντια στην πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών, ενάντια σε πρόεδρους γιατρούς νοσοκομείων. Έχουμε λοιπόν, ναι, έχουμε λοιπόν, δεν μιλάμε για την παράταξη, μιλάμε για τους νοσοκομειακούς γιατρούς όλης της χώρας, οι οποίοι δίνουν τη μάχη. Δίνουν τη μάχη με αυτούς τους μισθούς, με αυτά τα εξαντλητικά ωράρια, όχι, και με αυτά τα τεράστια κενά. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν μπορεί να σας πει κανείς ότι έχετε άδικο, με συγχωρείτε. Λοιπόν αυτά... Έχετε δίκιο σε αυτό. Τελειώσαμε τη συζήτηση αυτή. Σε αυτά λοιπόν θα πρέπει, αυτό να... Έχετε δίκιο. Σε αυτά να πρέπει λοιπόν να απολογηθεί η κυβέρνηση για την πολιτική της, γιατί έχει οδηγήσει κυριολεκτικά στα άκρα τις αντοχές ενός κόσμου και θα το βρει μπροστά της. Ο κύριος γραμματέας του κόμματος έκανε το εμβόλιο, νομίζω. Όλοι θα το κάνουν. Το κάνε. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε κι εμείς. Πρέπει να περιμένουμε τη σειρά μας. Εσείς ειδικώς δεν θα το κάνετε. Θα σας απαγορεύσουν με αυτά που λέτε. Θα πούνε ο Σοφιανός έξω, δεν θα του κάνουμε εμβόλιο. Λοιπόν, να είστε καλά. Στην Πάτρα, δυστυχώς, επειδή είμαστε και δύο πατρινοί, έχουμε θέμα μεγάλο. Μεγάλο. Ναι. Και το νοσοκομείο Θωράκος ακόμα να το ανοίξουν, κύριε Χατζή. Άμα το ανοίξουν, να μου γράψεις. Το έκλεισε η προηγούμενη κυβέρνηση και το διατηρεί κλειστό και η σημερινή. Άμα το ανοίξουν, γράψε μου. Αυτά είναι τα θέματα λοιπόν που δεν έχουν τις ευθύνες. Όχι, σε αυτά συμφωνούμε μαζί. Δεν διαφωνούμε σε αυτά. Εγώ σε άλλο διαφώνησα μαζί σας. Δεν διαφωνώ σε αυτά. Σε αυτά συμφωνώ απολύτως. Και για τους γιατρούς που πρέπει να πληρώνονται και για τον αγώνα που δίνουμε. Και βοηθήστε μας κι εσείς τον αγώνα που δίνουμε για να πάνε στα βαρέα και αρφυγινά. Καταθέσει επανειλημμένα. Τι να το κάνω το κατάθεση, να βγούμε να το φωνάξουμε, νόμου, λέμε, κύριε. Προτάσεις νόμου. Τώρα οι γιατροί διεκδικούν, παλεύουν και οι εργαζόμενοι συνολικότερα, άσχετα με το τι θέλει η κυβέρνηση. Δεν με νοιάζει τι θέλει η κυβέρνηση, μόνο. Τι με διαφέρει. Να γενικεύσει μια καταστολή. Και σήμερα διαδηλώνουν οι φοιτητές. Θα διαδηλώνουν και στην προσπάθεια που θα κάνει η κυβέρνηση να το κάνει πράξη αυτό το τερατούργημα. Είναι σίγουρο ότι θα μείνει στα χαρτιά. Άμα υπάρχει νόμος του κράτους, τι να μείνει. Θα μείνει στα χαρτιά η προσπάθεια εφαρμογής του. Ξέρετε, αυτό είναι αντίσταση κατά του συνταγματικής τάξης. Οι νόμοι κρίνονται και από την προσπάθεια να τους εφαρμόσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά ένας νόμος να ψηφίζεται στην Βουλή των Ελλήνων, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι νόμος, εδώ διαφωνώ. Η οποία θα... Το μόνο κομμάτι του νόμου το οποίο θα εφέρει αποτέλεσμα είναι οι 20.000 νέοι άνθρωποι έξω από τα πανεπιστήμια για να πάνε να γίνουν πελάτες των κολεγίων που και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή τα αναβαθμίζει με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη που είχατε. Νομίζω σας δώσαμε τη δυνατότητα να πείτε όλα. Δεν νομίζω έχετε παράπονο, να αρχίσουμε γκρίνια. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Νίκο. Καλημέρα.